Με την παρουσία του διεθνούς καλαθοσφαιριστή Λάζαρου Παπαδόπουλου πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περίοδου για την Ακαδημία Μπάσκετ του ΚΑΟΔ στο κλειστό στάδιο του Κραχτίδη στη Δράμα. Η Ακαδημία του ΚΑΟΔ βράβευσε τον Έλληνα διεθνή για την προσφορά του στο ελληνικό μπάσκετ. Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΑΟΔ εξέφρασε την ικανοποίησή του και την χαρά του για την παρουσία του Λάζαρου Παπαδόπουλου αλλά και για την παρουσία του κόσμου που την θεώρησε ως μια πρώτη νίκη στην προσπάθεια επανεκκίνησης του ΚΑΟΔ. Ο αγιασμός, ο καθιερωμένος αγιασμός που γίνεται κάθε χρόνο στο συλλόγους. Έχουμε υψηλό προσκαλεσμένο τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι άνθρωπος μεγαλύτερου στάρ που γεννήθηκε στα ελληνικά γήπεδα, αλλά και στα ευρωπαϊκά. Ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που ήρθε. Για μας αυτό είναι μια νίκη ακόμα. Και από αυτές τις νίκες χτίζονται οι ομάδες στο αθλητικό κομμάτι. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα έχουμε να μετράμε μόνο νίκες. Ο μπασκετμπολίστας Λάζαρος Παπαδόπουλος σημείωσε πως είναι ιδιαίτερα θετικό να βλέπει παιδιά να ασχολούνται με το μπάσκετ. Για μένα, καταρχάς, γενικά είναι πολύ ωραία προσπάθεια όταν βλέπω μικρά παιδιά να ασχολούνται με το μπάσκετ. Χαίρομαι πάρα πολύ. Και προσπαθώ να βοηθήσω όσο είναι δυνατόν για να αυξηθούν τα παιδιά. Γιατί αυτό είναι το μέλλον και του μπάσκετ και του αθλητισμού, αλλά και της χώρας γενικά. Αναφερόμενος στην Ακαδημία του ΚΑΟΔ, ο Λάζος του ελληνικού μπάσκετ σημείωσε πως υπάρχει οργάνωση, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε πως σε γενικό επίπεδο δεν υπάρχουν βάσεις για την ανάπτυξη του μπάσκετ όπως θα έπρεπε. Φαίνεται πάντως, έτσι από την πρώτη ματιά που έριξα, είναι οργανωμένα τα παιδάκια με τις ίδιες στολές, φωνάζουν στο κέντρο, τα λίγα πράγματα που μπορούσα να καταλάβω. Χρειάζεται, τα παιδιά και οι ακαδημίες είναι η βάση του αθλητισμού, άρα πολλές φορές παρασυρώμαστε και κοιτάμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου και δεν κοιτάμε όλη τη βάση. Η βάση είναι αυτή που θα μας δώσει, θα δώσει τα ταλέντα και η βάση που θα δώσει το κίνητρο και θα βγάλει νέα ταλέντα και θα προωθήσει τον αθλητισμό. Έχει βάση το ελληνικό μπάσκετ? Δεν έχει τόσο δυνατή βάση όσο έχει κορυφή. Δηλαδή, αν πούμε ότι οι εθνικές ομάδες κατακτούν, πρωταγωνιστούν σε παιδικοεφηβικά, σε διεθνές επίπεδο ή η εθνική ομάδα πάει σε παγκόσμια επίπεδα, δεν υπάρχει η ίδια αναλογία στη βάση στις ακαδημίες και στο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Αναφορικά με το τι θα πρέπει να έχει ένα παιδί για να ασχοληθεί με το μπάσκετ, η απάντηση είναι απλή. Όρεξη πρέπει να έχει, να αγαπάει αυτό που κάνει, γιατί ειδικά σε αυτή τη μικρή ηλικία δεν είναι τόσο σημαντικά ο πρωταθλητισμός. Άρα, τη στιγμή που δεν είναι ο πρωταθλητισμός, άρα δεν κοιτάμε ούτε το ύψος, ούτε το άλμα, ούτε η δύναμη, αρκεί να αγαπάει αυτό που κάνει. Η Δημοτική Αρχή Δράμας, παρούσα στην εκδήλωση, στηρίζει, όπως σημείωσε και ο Δήμαρχος Χριστόδουλος Μαμσάκος, την προσπάθεια επανεκκίνησης του ΚΑΟΔ. Είναι μια συγκινητική στιγμή να βρίσκεσαι ξανά σε μια ιστορική ομάδα και να βλέπεις ένα καινούριο ξεκίνημα από νέα παιδιά που φοράν την φανέλα της ιστορικής μας ομάδας του ΚΑΟΔ. Πολλά συγχαρητήρια στη νέα διοίκηση. Η Δημοτική μας Αρχή θα βρεθεί κοντά και δίπλα στην ιστορική μας ομάδα και πιστεύω ότι το ξεκίνημα είναι η αρχή του παντός. Με το ξεκίνημα λοιπόν και με αυτά τα νέα παιδιά μπορούμε ξανά να πιστεύουμε και να βλέπουμε μπροστά μας το μέλλον αισιόδοξο. Βρισκόμαστε εδώ. Η υπηρεσία του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου Δράμας που προέσταμαι εγώ ως αιρετός για να δώσουμε παρόν δυναμικό σε μια νέα αρχή, σε ένα νέο ξεκίνημα που κάνει η ιστορική μας ομάδα της Δράμας στο μπάσκετ του ΚΑΟΔ. Είμαι πεπισμένος βλέποντας όλα αυτά τα παιδάκια τα οποία προσήλθαν στο πρώτο κάλεσμα της νέας διοίκησης ότι θα ανδρώσουν μια νέα καινούρια μεγάλη ομάδα σε λίγα χρόνια. Εύχομαι στη νέα διοίκηση επιμονή, υπομονή και να επιτύχει στο έργο της, αν και νομίζω ότι είναι καταδικασμένη να πετύχει, γιατί είναι όλοι αξιόλογοι άνθρωποι και δοκιμασμένοι χρόνια στο χώρο.